Ο συναγερμός που σήμανε νωρίς χθες το απόγευμα στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, όταν δόθηκε σήμα για ένα αποδογυρισμένο σκάφος δυτικά της νησίδας στο Δωρού, έληξε όταν οι λιμενικοί διαπίστωσαν καταρχήν πως δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Το καλό είναι ότι δεν είχε θύμα. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος κάποια ζωή να χαθεί. Βλέποντας το όνομα και τον αριθμό νεολογίου, έμειναν έκπληκτοι, καθώς το Καλύψο βυθίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κίθνου και τα ρεύματα το παρέσυραν 250 ναυτικά μίλια νότια. Εξαρτάται τα ρέματα, από εκεί το πηγαίνει, αλλά αν το φέρει από την Κίθνου εδώ είναι 150 μίλια. Εδώ στα Χανιά που τα έφερε, από εκεί και πέρα. Και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό το πράγμα με άλλα σκάφη, πιο παλιά. Συμβαίνει συχνά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού σώματος για το ναυάγιο του Καλυψό, τα 6 άτομα που επέβαιναν είχαν διασωθεί από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ το σκάφος βρισκόταν ημιβυθισμένο στη θαλάσσια περιοχή περί τα 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Αγίου Δημητρίου Κίθνου, καθώς δεν είχε καταστεί δυνατή η ρημούλκησή του λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνες τις μέρες. Πριν από κάμποσες μέρες, θυμάμαι, το είχα διαβάσει το ατύχημα που είχε γίνει. Εντάξει, το έφερε βέβαια. Η κακοκαιρία που έκανε πριν από λίγο καιρό το κατέβασε προς τα δω. Θέμα τύχης είναι το γεγονός ότι δεν προκλήθηκε ναυτικό ατύχημα. Και αυτό γιατί το ημιβυθισμένο καταμαράν ήταν ορατό μόνο στο φως της μέρας. Πιθανόν, ναι, πιθανόν το βράδυ ειδικά, με κανένα ψαροκάικο, χωρίς σήμας δεν είχε φως τίποτα. Πιθανόν να πέφτει πάνω. Μέσα στη νύχτα τώρα να πηγαίνει ένα σκάφος, πού θα το δει. Πού θα το δει, να πέσει πάνω, να έχουμε κανένα δυστύχημα δηλαδή. Πρέπει να βγει οπωσδήποτε. Μετά τη ρημούλκησή του από το λιμεναρχείο, το Καλυψό θα παραμείνει προσωρινά στο λιμάνι του Κολυμπαρίου. Κίνδυνος πάντως διαρροής καυσίμων δεν υπάρχει, ενώ έχει τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή πλωτή σήμανση για την ασφάλεια των ταχύπλων που κινούνται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Θοδωρού.